Λοιπόν, αγαπητέ μου Μιχαήλ Δημοσθένου, σε καλημερίζω. Καλημέρα σας. Είσαι σε πολύ φόρμα τελευταία. Κοιτάξτε, είναι το φρούτο της εποχής για χρόνια ο τουρισμός. Έχει πολλά φρούτα. Ακριβώς, και έχουμε αυτή η εποχή πολλά φρούτα. Να το αναπτύσσουμε συνέχεια, φρούτα. Να εκπέμπουμε ελπίδα ότι υπάρχει μέλλον, υπάρχει εργοδότηση, υπάρχει ποιότητα. Θα σε πάω στα ειδικά, στα δύσκολα σήμερα. Α, προχωρήσετε, δεν έχω πρόβλημα. Να ξεκινήσω από αυτό που είπε η Μαρία. Είχαμε πέρυσι 400.000 επισκέπτες στη Λάρνακα. Ναι. Δεν ξέρω αν το θεωρείς ικανοποιητικό ή όχι. Κοιτάξτε, όπως έχω πει και σε άλλες εκπομπές μας, η Λάρνακα είναι αξιολόγητη πόλη. Έχει πάρα πολλή ιστορία, πολιτισμό. Στην αρχαία εποχή, επί των καιρών του 14ου και 15ου αιώνα, ήταν κέντρο πρεσβευτών εκεί. Όλοι οι πρέσβεις των χωρών που ήταν στην Κύπρο ήταν η πόλη του στη Λάρνακα. Εκεί έδρευαν όλα τα πρεσβευτικές υπηρεσίες. Ναι, ήταν. Βέβαια δεν είχε τουρισμό τότε. Κοιτάξτε, η εκκλησία του εκεί που είναι στο κέντρο, εκεί είναι η μεγάλη, του Λαζάρου. Του Λαζάρου, αλλά παράλληλα και η παρουσία εκεί του μουσουλμανικού ναού και ούτω καθεξής. Και προχτές έχω πληροφορηθεί, κύριε Δημητρόπουλε, ότι η Χαλάνθου Τάρτε και δεν ήταν μουσουλμανικός ναός πρώτα, ήταν ορθόδοξος ναός. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι, πάνω σε αυτό που λέγαμε τώρα με τη Λάρνακα. Είπε η Μαρία, και το είχαμε κουβεντιάσει και για άλλες περιοχές, στην Πάφο αν θυμάμαι καλά, ότι έχουμε αύξηση κλινών. Ναι. Αυτό πιστεύεις ότι είναι αναγκαίο ή είναι το κάτι της παραπάνω που θέλουμε να δώσουμε? Κοιτάξτε. Δηλαδή έχει Κύπρος ανάγκη από κλίνες? Ναι, ακριβώς όπως έχω πει. Στην και περίοδο που ζούμε τώρα, ναι, γιατί ναι. Αν πάμε σε επιμήκυνση, είναι άλλο πράγμα. Μιλάω όπως είναι τώρα τα πράγματα και η ζήτηση. Η αγορά. Έχουμε ανάγκη από κλίνες? Έχουμε ανάγκη από κλίνες, διότι φάνηκε ξεκάθαρα ότι η Κύπρος έγινε πολύ πιο γνωστή τα τελευταία 4 χρόνια. Ναι. Είτε οι συγκυρίες βοήθησαν να μας επισκεφτούν πάρα πολλοί, οι οποίοι ούτε καν σκέφτονταν να έρθουν στην Κύπρο λόγω κάποιας τιμολογικής θέσης, αλλά ερχόμενοι εδώ με αυτό το έκτακτο το οποίο παρουσιάστηκε, εγνώρισαν πολύ περισσότεροι τη χώρα μας και πολύ περισσότεροι μας προβάλλουν πλέον. Μάλιστα. Αυτό διότι είναι καλό. Η καλύτερη διαφήμιση είναι δια των ιδίων των ατόμων που μας επισκέπτονται. Ναι. Όχι οι παρουσιάσεις στις ιστοσελίδες και ούτω καθεξής. Αν και παραμένουμε ακριβώς προορισμός. Κοιτάξτε, ακριβώς προορισμός είναι διότι είμαι σε ένα νησί το οποίο πρέπει κάποιο να πάρει αεροπλάνο να φτάσει κοντά μας. Παράλληλα, δεν υπάρχουν οι λεγόμενες πάρα πολλές πτήσεις με χαμηλό κόστος. Γι' αυτό έχουμε αυτό το μειονέκτημα, δεν το αποκαλώ μειονέκτημα, διότι εμείς δεν θέλουμε το φτηνό τουρισμό. Θέλουμε τον τουρισμό ο οποίος θέλει να ξοδέψει, θέλει να απολαύσει αυτό το ωραίο φυσικό περιβάλλον της παραλίας μεν, αλλά και τον ορεινό θερέτρο. Ναι, αλλά αγαπητέ μου Μιχάλη, το είχαμε κουβεντιάσει την προηγούμενη φορά, γιατί υπήρχε μια έρευνα. Οι Ισραηλίδες και Ελβετοί είναι αυτοί που ξοδεύουν. Ναι. Οι υπόλοιποι μοιράζουν το καρπούζι στα 8. Ναι, ακριβώς. Και τη σαλάτα στα 25. Είναι εδώ που πρέπει να ανεβούν οι υπηρεσίες, που είναι οι υπηρεσίες που θα κάνουν τον πελάτη να ξοδέψει. Και είναι εδώ που αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένας καλός αριθμός ξενοδόχων βρίσκονται στην Ευρώπη να φέρουν υπαλλήλους ξένους. Ναι. Άρα, είναι ένας τομέας. Άρα είναι ο πολιτής που θα αξίσει την κατανάλωση. Είναι το προϊόν το οποίο θα αυξήσει την κατανάλωση. Είναι η υπηρεσία του προϊόντος που θα αυξήσει την κατανάλωση. Άρα, άμα έχω επαγγελματίες μπροστά μου, τότε θα με κάνουν να αγοράσω. Διότι εκεί που ένας σκέφτεται να φάει κάτι και δεν ξέρει ή δεν καταλάβει το μενού, θέλω έναν επαγγελματία να μου εισηγηθεί κάτι, να αγοράσω κάτι. Ερχόμαστε στον τομέα σου, διότι φωνάζεις πολλά χρόνια. Είναι αυτά τα σημεία. Επιμορφώστε το προσωπικό σας. Βρείτε προσωπικό το οποίο να στελεχώσει την τουριστική βιομηχανία, το οποίο να είναι και αξιόπιστο. Μάλιστα. Να γνωρίζει την ιστορία αυτού του γέρημου του τόπου. Μάλιστα. Και να μπορεί να πει και 5 κουβέντες. Και εδώ να πω κάτι, κύριε Δημητρόπουλε. Επειδή ασχολούμαι. Τα έχω μάθει εγώ μαζί σου, ξέρεις. Τα μάθα και εγώ μαζί σου. Είναι σημαντικό, διότι ένας καλός δημοσιογράφος πρέπει να μπορεί να βγάλει και κάποιες δυνατές ερωτήσεις για να βγάλουμε και ειδήσεις σημαντικές και πληροφοριακές. Πρόσφατα ήμουνα σε μια συνάντηση. Και μου εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια τους κάποιοι υπαλλήλοι, οι οποίοι ακόμα είναι ζωντανοί στο επάγγελμα, οι οποίοι δεν εργοδοτούνται λόγω κάποιας ηλικίας. Ο άνθρωπος είναι 50 χρονών και λέει: δεν μπορώ να μου δώσω δουλειά, γιατί είμαι 50 χρονών. Είναι λάθος αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι στυλοβάτες της ομάδας. Άρα πρέπει να τους αξιοποιήσουμε, να τους εργοδοτούμε. Γιατί επειδή έτυχε να βγει, λέει, σε ψηλό μισθό στο ξενοδοχείο που δούλευε και τον έχουν βγάλει πλεονάζον.
Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, κύριε. Πώς θα καθοδηγείς άλλα 4, 5, 10 άτομα δίπλα σου. Άρα ναι, θέλεις αυτόν τον στυλοβάτη. Να τον έμπειρο, να τον έχεις εκεί να σου καθοδηγά την υπόλοιπη ομάδα. Όχι να σου προξενούν οι ανειδίκευτοι τόσες ζημιές και να λες έχω 30 άτομα. Ναι. Και πρόσφατα ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων κυκλοφόρησε μία εγκύκλιο. Και λέει δώστε μας τις ανάγκες σας. Βεβαίως καλή η προσπάθεια, αλλά δεν βγήκε πιστεύω την κατάλληλη εποχή. Έπρεπε να πάμε 6 μήνες πριν για να ετοιμαστούμε για το 2018. Αγαπητέ μου Μιχάλη, η διαπίστωση ότι χρειάζεται επιμόρφωση στο προσωπικό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι χρειάζεται προσωπικό όμως. Ναι, είναι εδώ που εγώ... Γιατί για να επιμορφώσω προσωπικό πρέπει πρώτα να βρω το προσωπικό. Ακριβώς, κύριε, εφόσον το βρήκα όμως, να έρθει η πολιτεία και να με βάλει σε κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες και να πει στον ξενοδόχο που τον βοηθά τον ξενοδόχο τώρα. Η πολιοδομία με κάποια κίνητρα αναπτύξεται υπνοδωμάτια. Μάλιστα. Πήραν τις αναπτύξεις. Σε ένα μήνα λέει πολεοδομική άδεια. Μάλιστα. Άρα όμως, τι γίνεται όμως με το προσωπικό. Εφόσον, κύριε, θα φέρεις προσωπικό, δώσ' μου τους εμένα 15-20 μέρες σαν κράτος να σου τους εκπαιδεύσω με έμπειρους εκπαιδευτές. Για να μπορέσεις να γλιτώσεις ακαταστασίες, όπως ζημιές στις υπηρεσίες όταν προσφέρεις υπηρεσίες προς τον πελάτη. Παράπονα από τους πελάτες. Προβολή του προϊόντος το οποίο παράγεις. Είτε λέγεται το ξενοδοχείο, είτε λέγεται αυτή η ίδια η χώρα. Κύριε Δημητρόπουλε, ήμουνα στη Λεμεσόν προχτές. Άνθρωπος από Λεμεσόν και δεν ήξερε πού είναι ο Απόλλωνας του Ηλάτη. Μα είναι απαράδεκτα πράγματα. Ναι. Άρα, κύριε, εφόσον εργάζεσαι αυτή την ωραία τουριστική βιομηχανία, πρέπει να ξέρεις και για ποιον προορισμό υπηρετάς. Ότι πρέπει να ξέρεις την τουριστική σου χώρα. Γι' αυτό είπα, αγαπητέ μου. Είναι γενικές γνώσεις οι οποίες λείπουν. Η επιμόρφωση είναι το ένα. Όμως το άλλο που δεν μου το αναλύεις είναι δεν βρίσκω προσωπικό. Αυτό δεν δίνω κίνητρα. Πώς θα βρει ο άλλος μέσα. Το θέμα είναι ότι πρώτα πρέπει να δοθούν τα ασφαλιστικά, τα επιοσχόμενα κίνητρα της μίσθωσης. Δηλαδή να ελκύσω τον άλλον να έρθει στην επαγγελματικότητα. Είναι. Αυτό είναι. Θα έρθει να τον κάνω και πολύ ποιοτικό υπάλληλο, προσοντούχο, να του δώσω όμως εκείνα τα οποία δικαιούται. Και έρχομαι στο άλλο. Όταν όμως, εφόσον έχω έλλειψη Κυπρίων, που πέρσι είχαμε το ίδιο επεισόδιο, το Μάρτιο φώναζαν οι διάφοροι συνδέσμοι, ελάτε στο τουριστικό επάγγελμα. Πάρα πολλοί Κύπροι, όπως σας έχω πει, δεν πάνε γιατί είναι 7 μήνες εργοδότησης και άλλοι 5 μήνες στο ανεργιακό. Θέλουν μια συνεχή εργοδότηση. Έχει μια λογική αυτό. Ναι, το οποίο δεν είναι και τόσο ελκυστικό. Έχει μια λογική. Αλλά επειδή όμως η τουριστική βιομηχανία δέχεται μια επιμήκυση τώρα και συνεχίζει να αναπτύσσεται στους 3 μήνες τώρα πάει η περίοδος που πάει το ανεργιακό, στους 4 κατά κρίβια maximum πήγε φέτος. Άρα είναι ένα επάγγελμα το οποίο σιγά σιγά θα το αφομοιώσουμε και θα δουλεύει μέσα στους 12 μήνες. Μάλιστα. Μου έκανε πάσα τώρα την επιμήκυνση την περίοδο του χειμώνα. Κοπηλάτες στην ξένη στη Λεμεσό. Μάλιστα. Ποδηλάτες ξένοι στην Πάφο. Ήρθαν οι Ολυμπιονίκες από την Ολλανδία, έτσι, αγαπητέ. Ποδοσφαιριστές στην Αγία Νάπα. Στην Πάφο, προχτές είναι στην Πάφο τώρα η κοπέλα αυτή. Άρα, νάτο. Μάλιστα. Είναι αυτά τα οποία θέλουμε και η βιομηχανία μας είναι έτοιμη. Οι εγκαταστάσεις είναι καλές. Και ως επίσης όλη η υποδομή της χώρας μας είναι αξιόλογη. Φτάνει όμως να δώσουμε την ποιοτική εξυπηρέτηση αυτής της υποδομής. Ναι. Άρα ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός ο οποίος θα συγκρατήσει την επιμήκυση, θα συγκρατήσει καλά τις ποιοτικές υπηρεσίες και θα προβληματίσει κάποιους οι οποίοι δεν θέλουν να είναι ποιοτικοί. Γι' αυτό και κάποιες επιχειρήσεις δεν μπορούν να επιβιώσουν, διότι δεν είναι ποιοτικοί. Εμείς στέλνουμε αυτά τα μηνύματα γιατί δεν ζητούμε τίποτε. Ζητούμε σωτήρια λύση, διότι σας είπα, ο τουρισμός είναι εθνικό θέμα. Και από τον τουρισμό. Και είναι και εθνικό προϊόν. Έτσι. Είναι αυτό... κότα, παραμένει κότα με τα χρυσάβια. Ακριβώς, διότι όταν λες 3.400.000, βέβαια μπορεί να είναι δυσανάλογο το επίπεδο επισκεψιμότητας με τα έσοδα. Ναι. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι έχει μπροστά σου μία πρόκληση να ανεβάσει τον πύχη πιο ψηλά. Μάλιστα. Και εδώ έρχομαι να στείλω ένα μήνυμα σε αυτούς τους φίλους ξενοδόχους που πήγαν τώρα στην Ευρώπη να φέρουν υπαλλήλους από την Ευρώπη. Μάλιστα. Εφόσον πράγματι υπάρχει αυτή η δυσκολία, πρέπει να βρεις λύσεις για να μπορείς να λειτουργήσεις. Αλλά όταν έρθουν όμως, να μπουν σε μια ταχύρυθμη κατάρτιση, για να μπουν σε μια σωστή δρομολόγηση, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα διεκπαιρεώνουν τα καθήκοντά τους και να μην σου προξενούν δυσφήμιση και ζημιές στις εκτηριακές τους εγκαταστάσεις και να έχεις εκείνο το μειονέκτημα της λαθασμένης προβολής. Διότι από έναν υπάλληλο μπορείς να χάσεις 10 τουρίστες. Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ περισσότερους ακόμα. Πολύ γιατί, διότι εσύ δεν υπάρχουν... ελέγχει συνέχεια τον υπάλληλο. Ο υπάλληλος αφήνεται στους χώρους εργασίας και δεν υπάρχει συνέχεια παρακολούθηση. Άρα να είμαι υπόψη ότι αυτός θα παράξει έργο σοβαρών, είναι αξιόλογος, είναι μέλος της ομάδας. Και όλη η ομάδα πρέπει να παράγει ποιοτική δουλειά. Λοιπόν, Μιχάλη Δημοσθένος,
Σε ευχαριστώ για μία ακόμη φορά και θεωρώ. Κάτι το οποίο εμείς ήθελα να πω, κύριε Δημητρόπουλε, είναι ότι πρέπει και τα τηλεοπτικοί σταθμοί να βγουν στην Κύπρο να την προβάλλουν. Άσε ρε παιδί μου, τους άλλους. Είμαστε εμείς, γιατί να βάλουμε και τους άλλους. Όχι, 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 έρχομαι σε ένα σημείο. Ότι επειδή στα ξενοδοχεία μας υπάρχουν τηλεοράσεις σε κάθε υπνοδωμάτιο. Α, αυτό λες, μάλιστα. Άρα, εγώ θέλω τους τηλεοπτικούς σταθμούς να εκπέμπουν εκπομπές οι οποίες να δείχνουν αυτήν την ωραία χώρα μας πάνω σε τακτική βάση. Θα το εισηγηθούμε. Είτε λέγεται μια παρουσίαση κάποιου τουριστική σειρά, είτε μια επισκεψιμότητα πάνω σε μόνιμη βάση, κάθε εβδομάδα. Ας το τα προγράμματα. Αυτά έχουν κόστος, κύριε. Έχουν κόστος, αλλά πρέπει και εσείς. Να έρθει ο κότς να συνεισφέρει πρέπει εδώ πέρα. Και εσείς να επενδύσετε. Υπάρχουν οι διαφημίσεις, κύριε Μητρόπουλε, τις οποίες μπορεί να πάρετε και να ολοκληρώσετε το κόστος σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημοσθένους. Πάντα δίπλα μας ένα ένθετο το οποίο εμείς καθιερώσαμε και εσείς αγαπήσατε.